Στην εποχή του Facebook και των άλλων κοινωνικών δικτύων, η πρόσβαση στην πληροφορία και η διασύνδεση θεωρούνται λίγος πολύ δεδομένες. Πόσο εύκολη όμως είναι αυτή η διασύνδεση για τα άτομα με αναπηρία, αν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία? Ο Πέτρος Καλούπης, ένας νέος επιστήμονας, ανάπηρος και ο ίδιος, δημιούργησε το πρώτο κοινωνικό δίκτυο, στην ουσία ένα εναλλακτικό Facebook, που δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να επικοινωνούν, να αλληλεπιδρούν και κυρίως να ενημερώνονται. Το Disabled Book είναι στην ουσία ένα Facebook για ανθρώπους με αναπηρία. Η ιδέα προέκυψε από ένα email που έλαβα εγώ πριν από 6 μήνες από έναν φίλο μου, πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος έχει πρόβλημα σκλήρωσης κατά πλάκας και δεν δουλεύει τα το άκρα καλά. Και επίσης έχει και προβλήματα όρασης. Και μου στείλε λοιπόν ένα email και μου λέει μακάρι να υπήρχε ένα Facebook για εμάς που έχουμε αυτά τα προβλήματα. Έτσι το ξεκίνησε. Η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε μέχρι στιγμή σε λιγότερο από 6 μήνες λειτουργίας μαζέψει παραπάνω από 100.000 άτομα. 100.401 για την ακρίβεια είναι αυτή τη στιγμή. Εγγεγραμμένοι χρήστες, οι οποίοι περισσότεροι είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οικογένειές τους, οι φίλοι τους και όλοι όσοι θέλουν να μάθουν τι είναι η αναπηρία. Ο Πέτρος σχεδίασε το Disabled Book με τη βοήθεια προγραμματιστών και ενέταξε στην ιστοσελίδα εργαλεία που βοηθούν τυφλούς, κοφούς και ανθρώπους με προβλήματα κινητικότητας να σερφάρουν με σχετική ευκολία. Όπου τοποθετείς το ποντίκι σου, σου μιλάει και σου λέει πού είναι το ποντίκι σου εκείνη τη στιγμή. Έχουμε μπει μέσα στην πλατφόρμα και η πλατφόρμα αναγνωρίζει αυτόματα ότι εσύ έχεις πρόβλημα με το άνα άκρα και σου δίνει τη δυνατότητα να κινήσεις το ποντίκι σου με το κεφάλι σου. Αν έχεις κάμερα. Αν δεν έχεις κάμερα θα σου δώσει ένα μήνυμα ότι βάλε κάμερα για να κινήσεις το ποντίκι σου με το κεφάλι. Και πάμε τώρα σε μια ομάδα, ας πούμε. Ντοκιμαντέρ κοινωνία. Λειτουργεί πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ εύκολα. Όπως το Facebook μπαίνεις μέσα στη σελίδα, κάνεις λογαριασμό, αποκτάς ένα προφίλ. Στη συνέχεια μπορείς και ανεβάζεις φωτογραφίες, βίντεο που σε ενδιαφέρουν. Μπορείς να μιλήσεις με μηνύματα μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους, όπως και στο Facebook. Η διαφορά είναι ότι δεν μπορείς να ανοίξεις σελίδα, fan page, και δεν μπορείς να κάνεις like με τον τρόπο που κάνει το Facebook. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι like, μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει μόνο. Είναι μεταφρασμένο σε 196 γλώσσες. Μπορείς να επιλέξεις ό,τι γλώσσα θέλεις εσύ. Τώρα δουλεύει κυρίως στα ελληνικά. Προχωράω και να βάλω και άλλες γλώσσες μέσα. Από την έρευνα που έχω κάνει πριν το ξεκινήσω, μέσα από μηχανές αναζήτησης και μέσα από βάσεις δεδομένων που έχω απευθυνθεί, που έχουν οι μόνοι μεγάλοι ανταγωνιστές από τη στιγμή είναι τα ίδια τα social media και τα οποία δεν έχουν, ας πούμε, τα βοηθήματα που έχω εγώ τώρα. Όλο ένα και περισσότερες ιστοσελίδες τελευταία ενσωματώνουν βοηθήματα για άτομα με αναπηρίες. Στον κανονισμό του πρόσφατου ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση στο σελίδων νέων επιχειρήσεων, η ενσωμάτωση τέτοιων βοηθημάτων καθίσταται υποχρεωτική. Ο Πέτρος θα συνεχίσει να εξελίσσει το Disabled Book και ήδη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών και χορηγών. Με έχουν προσελκύσει πολλές εταιρείες και τράπεζες, μια τράπεζα στην ουσία είναι μέχρι τώρα, και περιμένω να δω πώς θα γίνει η εξέλιξη. Για το CNN Greece, Κώστας Πλιάκος.